Θα μείνει η Κατερίνα κοντά μας για να συζητήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να αποτιμήσουμε λίγο τα της Συνόδου Κορυφής με δύο πολιτικούς οι οποίοι γνωρίζουν άριστα την Ευρώπη. Το λέω για την κυρία Γιαννάκου και καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και για τον κύριο Παπαδημούλη. Ευρωβουλευτής η κυρία Γιαννάκου, σήμερα επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πολλά χρόνια στην Ευρωβουλή και πάντα κοντά στα ευρωπαϊκά θέματα ο κύριος Παπαδημούλης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Πέντε χρόνια. Άρα λοιπόν και οι δύο γνώστες και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό ως πολιτικοί. Κυρία Γιαννάκου, χαμογελάμε, ακούμε ωραία λόγια. Ουσία τι έχει όλο αυτό? Κύριε Ευαγγελάτε, θα σας πω κάτι. Εγώ είμαι ικανοποιημένη αφενός για το ότι φαίνεται το κλίμα αρχίζει να αλλάζει, γιατί και η ψυχολογία έχει σημασία, για το ότι υπήρξε αυτή η δήλωση της Συνόδου Κορυφής, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένη, γιατί αυτό θα περάσει πάνω από τρομερές θυσίες του ελληνικού λαού. Και υπ' αυτή την έννοια όλοι είμαστε περίσκεπτοι, βεβαίως δεν έχουμε άλλο δρόμο, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και τα μέτρα που θα ληφθούν και όλα αυτά για τα οποία πιέζει η Τρόικα θα είναι δίκαια και ο καθένας θα πρέπει να εισφέρει ανάλογα με τις δυνατότητες. Ωραίο ακούγεται, κυρία Γιαννάκου, ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας αυτόν τον τόπο ότι αυτά δεν ισχύουν. Και το λέω διότι πια δεν υπάρχει δυνατότητα δίκαιων μέτρων. Δηλαδή, ό,τι είναι μέτρο είναι άδικο. Το ξέρω, κύριε Ευαγγελάτε, αλλά όσο είναι δυνατόν, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν μια χώρα έχει τόσο μεγάλο εξωτερικό χρέος και μάλιστα χρέος της κεντρικής κυβέρνησης. Έχει ήδη το πρόβλημα των τραπεζών, το οποίο πολύ σωστά αναφέρατε στο Ζάπιο, σε κάποιο από τα Ζάπια, το 1, το 2, το 3, το 5, το 7, δεν το θυμάμαι καλά, αλλιώς τα λέγατε. Δεν ήταν τόσα πολλά τα συναντήσεις με το Ζάπιο. Σήμερα είμαστε στην πραγματικότητα, κύριε Ευαγγελάτη. Κυρία Γιαννάκου, να σας ρωτήσω. Ένα λεπτό, Κατερίνα, με συγχωρείς. Ναι, ναι. Το Ζάπιο ήταν δηλαδή ένας φανταστικός κόσμος. Όχι ένας φανταστικός κόσμος, ήταν η διάθεση ενός πολιτικού κόμματος να δώσει μια κατεύθυνση σε αυτά που νόμιζε ότι πρέπει να αλλάξουν. Το δεν λέτε με ρεαλισμό, το λέτε με τόλμη, αλλά επιτρέψτε μου να το πω και το ξέρετε με όλο το σεβασμό. Το λέω. Ακούγεται κοινικό, κυρία Γιαννάκου. Δεν είναι κοινικό, τι να σας πω, ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είμαστε μπροστά στην πραγματικότητα. Έχουμε ένα θετικό στοιχείο ότι έχουμε μια κυβέρνηση από τρία κόμματα, μια εμπειρία που δεν την είχε ποτέ η Ελλάδα και είναι και ένας από τους λόγους που η ευρωπαϊκή πλευρά κατά κάποιο τρόπο είναι ικανοποιημένη και στέκεται θετικά απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να κατανοήσουμε ότι μένουν πάρα πολλά βήματα να γίνουν ακόμα, ότι χρειάζονται χρόνια προσπαθειών και βεβαίως ότι ούτε η ανάπτυξη ούτε η αλλαγή όλων αυτών όσων θέλουμε να αλλάξουμε είναι εύκολα. Βάλτε μία τελεία για να δώσω και σε λίγο το λόγο στην Κατερίνα. Μου επιτρέψει, Κατερίνα, μόνο να πάρω το πρώτο σχόλιο από τον κύριο Παπαδημούλη, τη δική σας αποτίμηση. Για τα τελευταία 2,5 χρόνια, κύριε Ευαγγελάτο, δεν θυμάμαι σύνοδο κορυφής όπου ο Πρωθυπουργός είτε λεγόταν Παπανδρέου, είτε λεγόταν Παπαδήμος, είτε λεγόταν Σαμαράς, να μην έβγαινε λέγοντας θετικό το κλίμα, προχωράμε κτλ. Το είπαν και άλλοι σήμερα. Το είπαν και άλλοι αυτή τη φορά πάντως. Και θυμάμαι και την πλειοψηφία των τηλεοπτικών καναλιών και σχολιαστών να σιγοντάρουν την κυβέρνηση. Ο ελληνικός λαός, 2,5 χρόνια τώρα στην πράξη, στην πλάτη του, ξέρει την αντίστοιξη, την αντίθεση ανάμεσα στα λόγια και στα έργα. Σήμερα πήραμε ως χώρα μία θετική παράγραφο. Με ευχές, καλά λόγια, χτυπήματα στην πλάτη. Από τη Γανίτα όμως πρακτικά τίποτα. Και την ίδια ώρα οι 17 σε αυτή τους την ανακοίνωση χαιρετίζουν τη συμφωνία κυβέρνησης Τρόικα λίγα 24 ώρα μετά από το επικοινωνιακό θέατρο της δίθεν μεγάλης κόντρας και της δίθεν μεγάλης εμπλοκής. Όλα αυτά και η θετική παράγραφος και η δίθεν εμπλοκή προσπαθούν να κρύψουν μάταια, κατά τη γνώμη μου, το πιο άγριο, το πιο άδικο, το πιο ηφαισιακό πακέτο μέτρων που έχει σχεδόν πλήρως συμφωνηθεί και το οποίο θα προκαλέσει μεγαλύτερη ύφεση, μεγαλύτερη ανεργία και θα εντείνει και τις αδικίες. Δεν συμφωνώ, κύριε Ευαγγελάτο, ότι αυτά τα μέτρα είναι μονόδρομος. Από πού είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή ότι πρέπει να πληρώνουν μόνο ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο άνεργος, ο έντιμος φορολογούμενος?
και να μην πληρώνει ο φορολογικός. Να το δούμε λίγο πρακτικά. Προηγουμένως, δεν είπα εγώ τέτοια πράγματα. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, κυρία Αγιανάκη. Προηγουμένως, περιγράψατε μια εικόνα μπανανίας με τη λίστα Λαγκάρντ. Συγκάλυψη και απραξία 2 χρόνια. Ο πρώτος υπουργός το πήρε από την Υπουργό Οικονομικών Λαγκάρντ. Μην το περιγράφετε για την οικονομία του χρόνου. Άλλες χώρες όμως. Άλλες χώρες έχουν βάλει τα λεφτά στο ταμείο εδώ και 2 χρόνια. Εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι αρνήθηκαν, απέφυγαν, δεν μπόρεσαν, δεν θέλησαν να μαζέψουν δισεκατομμύρια από αυτούς που είναι στις διάφορες λίστες Λαγκάρντ, τα παίρνουν από τους φτωχούς. Κύριε Παπαδημούλη. Αυτοί που φόρεσαν στο κεφάλι μας τα ελλείμματα και τα χρέη. Επιτρέψτε μου ένα ερώτημα, γιατί αυτό νομίζω που λέτε είναι σαφές. Από την άλλη πλευρά, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να πάμε σε μια άλλη πολιτική, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και λέω ένα απλό πράγμα. Αν πιεζόμαστε για κάτι στις 15 Νοεμβρίου, είναι γιατί πρέπει να αποπληρώσουμε ένα έντοκο το οποίο πήραμε τον Αύγουστο, επειδή καθυστερούσαν να μας δώσουν τη δόση, και το οποίο το πήραμε και με πολύ ψηλό επιτόκιο, λίγο κάτω από το 5%. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Τα καταφέραμε έτσι, όλοι. Κύριε Ευαγγελάτο, την καταλαβαίνω την παρατήρησή σας. Απλώς λέω. Και πληρώνουμε το χρήμα πολύ ακριβά όταν δεν μας το δίνουν. Έχουμε 2,5 χρόνια όπου αποδεικνύεται καθημερινά ότι η συνταγή του μνημονίου είναι λάθος, έχει αποτύχει πλήρως τους δημοσιονομικούς τους στόχους και η δόση καθυστερεί γιατί τσακώνεται η Γερμανία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το πώς θα τα βρούνε μεταξύ τους, γιατί το χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο και έχουν αποτύχει πλήρως οι στόχοι. Εκεί που έχει πετύχει πλήρως το μνημόνιο, μετατρέποντας τους Έλληνες πολίτες σε πειραματόζω, είναι στο ότι έχει κόψει άγρια μισθό, σύνταξη, κοινωνικό κράτος, επίδομα ενεργείας, εργασιακά δικαιώματα, με αποτέλεσμα σήμερα, και θα ήθελα να το ακούσω στο Sky, δεν το άκουσα, η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης να λέει ότι οι περικοπές που έγιναν στους νέους με τα μέτρα του 2010 γιατί είναι παράνομες και αντιβαίνουν στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Φίλτατε, κύριε Παπαδημούλη, ένα λεπτό. Φίλτατε, κύριε Παπαδημούλη, επειδή ξέρω την εκτίμησή σας, η οποία είναι αμοιβαία, να το διορθώσω, δεν έτυχε να το ακούσετε, γιατί πιθανότατα να ήσασταν στο δρόμο. Επειδή και μας παρακολουθείτε συχνά. Το λέω για να τα ακούσω στις ειδήσεις των 9. Προς επίρρωση λοιπόν, ο σταθμός είναι ένας και αυτό το πρόγραμμα και ειδήσεις των 9 και οι πρωινές και οι απογευματινές εκπομπές. Να σας θυμίσω απλώς την κάρτα που και με τον Χρήστο Μέγα, τον συνάδελφο, και με τους προηγούμενους, πριν τον Χρήστο και τον Νίκο τον Ξηδάκη, δείξαμε με την παράνομη απόλυση. Αυτή είναι η κάρτα που παίξαμε για πρώτη φορά. Χαίρομαι που η παρέμβασή μου βοηθάει να το επαναλάβετε. Γι' αυτό το κάνατε, κύριε Παπαδημούλη. Επιτρέψτε μου να ξαναπέξουμε. Λοιπόν, ελάτε να ρωτήσω κάτι. Την Κατερίνα ήθελα. Ναι, Κατερίνα. Ήθελα να ρωτήσω και τους δύο το εξής. Αν πίσω από όλη αυτή την πολύ θεαματική στροφή θετική υπέρ της Ελλάδας υποκρύπτονται 2 επιπλέον πράγματα, κύριε Αγιανάκου και κύριε Παπαδημούλη. Δηλαδή, μια έμεση παραδοχή, γιατί ποτέ δεν λέγονται δημόσια όλα, μια έμεση παραδοχή αυτού που πολύ καιρό λένε πια όλες οι σχολές των οικονομολόγων και των αναλυτών, ότι αυτό το μοντέλο, αυτή η αρχιτεκτονική της άγριας λιτότητας δεν οδηγεί πουθενά. Είναι μια κατάσταση διέξοδη, είναι μια κατάσταση ηφαισιακή. Αν λοιπόν πίσω από αυτή την παραδοχή υποκρύπτεται ένα είδος συμφωνίας ή παραδοχής, αν θέλετε, ότι αυτό δεν πάει άλλο και ότι κάπως αλλιώς πρέπει να το δούμε, και αν δεν τελειώσουν οι αμερικανικές εκλογές ενδεχομένως και οι γερμανικές, να μην μπορεί να ολοκληρωθεί. Να ακούσουμε την απάντηση για το ερώτημα. Αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον, Κατερίνα, και το λέω γιατί. Γιατί στην ουσία θα απαντήσει πρώτα η κυρία Γιαννάκου, που το κόμμα της θα κληθεί να ψηφίσει μέτρα τα οποία θα πρέπει να. Πιθανώς να μας πει και το ίδιο ότι είναι λάθος. Και ήταν και μεγάλη δοκιμασία. Γιατί δεν βγαίνουν. Δηλαδή θα ψηφίσουμε πράγματα που ξέρουμε ότι οδηγούν σε λάθος συνταγή. Θα σας πω κάτι. Παραδοχή ότι δεν πρέπει να υπάρχει λιτότητα εφόσον υπάρχει ένα τόσο μεγάλο χρέος και κυρίως όσο διατηρείται το έλλειμμα, δεν υπάρχει. Απ' την άλλη πλευρά γίνεται κατανοητό ότι μπορεί να έχει άλλες συνέπειες, εκρηκτικές μάλιστα, η αντίδραση των λαών και των πολιτών κάτω από τέτοιες συνθήκες. Αυτό που γίνεται προσπάθεια σήμερα να διασωθεί πάντως πολιτικά είναι το ευρώ και η συνοχή της Ένωσης. Και έναντι αυτού θα υπάρξει μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Διότι και στα θέματα της εποπτείας των τραπεζών υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Και στην Μέρκελ πάντως το θέμα αυτό, κύριε Γιαννάκο, έτσι δεν είναι? Πώς είπατε? Λέω, κέρδισε η Μέρκελ στο θέμα αυτό που μόλις στήξατε. Όχι, θα υπάρξει. Θα υπάρξει υποπτία των τραπεζών. Να ακούσουμε και την κυρία Παπαδημούλη. Η κυρία Μέρκελ δεν είναι αντίθετη σε αυτό. Ωραία, βάλτε μια τελεία μόνο. Μια έμεση σύγκρουση. Μην ανοίγουμε τα θέματα, γιατί το ερώτημα της Κατερίνας ήταν κύριο και νομίζω και ο κύριος Παπαδημούλης θα πρέπει να μας δώσει μια απάντηση. Αν κάτι αλλάζει αυτή την ώρα στις συνόδους κορυφής,
οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος, σε κάτι που 2,5 χρόνια λέμε ότι δεν τους συμφέρει με πρώτους τους Γερμανούς να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Αν σπάσει ένας κρίκος από τους 17, σπάει η αλυσίδα. Είναι πολύ ακριβή, πολύ οδυνηρή και αχαρτογράφητη αυτή η λύση. Και όλα αυτά που μας λέγαν διάφοροι εδώ κινδυνολογώντας ότι αύριο θα μας πετάξουν ήταν παραμύθια. Και το δεύτερο είναι αυτό που επισημάνατε, κυρία Ακριβοπούλου. Άλλοι το ομολογούν, άλλοι το λένε ψιθυριστά ή εγαστρίμηθα, αλλά αυτή η πολιτική που παράγει μεγάλη ύφεση, ανεργία και απειλή, όχι πια την Ελλάδα, το λένε αναλυτές αλλά όλων των σχολών, ευρωπαϊκών νότο και τις γερμανικές εξαγωγές, χρειάζεται αλλαγή. Απλώς κάνουν λίγα βήματα, με καθυστέρηση, κοιτώντας τις δικές τους κάλπες, αναβάλουν και την τραπεζική εποπτεία και την τραπεζική ένωση, γιατί σκέφτονται και με κριτήρια εσωτερικής κατανάλωσης. Μα και αυτοί έχουν εσωτερική, επειδή εμείς είμαστε ο πιο αδύνατος κρίκος και ο ελληνικός λαός το πειραματόζω όπου εφαρμόζονται κακές πολιτικές, όταν έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον Οκτώβριο, πριν λίγες μέρες, κύριε Ευαγγελάτο, με έκθεσή του να ομολογεί την παταγώδη αποτυχία του προγράμματος, τότε δεν μπορούμε εύκολα να περνάμε με δηλώσεις του τύπου ουδής αναμάρτητος τη μεταμόρφωση του κυρίου Σαμαρά. Βάλτε μια τελεία γιατί κλείνουμε. Θέλω στο πιο μνημονιακό. Να μου επιτρέψετε αυτό που λέτε, κύριε. Μόνο να ζητήσω μια σύντομη απάντηση από εσάς, κυρία Γιαννάκου. Ο ίδιος ο Τόμψεν είπε ότι αυτή η συνταγή της ύφεσης είναι λάθος. Η έκθεση που επικαλείται ο κύριος Παπαδημούλης το παραδέχεται. Τι λέτε λοιπόν εσείς που θα ψηφίσετε αυτά τα μέτρα? Μην νομίζετε ότι υπάρχει άλλη συνταγή η οποία είναι της... Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ εύκολα πάντως. Ακούστε. Το ότι κάνουμε ένα λάθος γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το σωστό. Ακούστε, η λέξη λάθος συνδέεται με το αν αυτή η συνταγή πραγματικά μέσα σε έθετο χρόνο δίνει από μόνη της στη χώρα την ανάπτυξη. Από μόνη της δεν τη δίνει. Το αντίθετο. Απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οποιαδήποτε άλλη συνταγή η οποία θα μεγάλωνε τα ελλείμματα και θα μεγάλωνε το χρέος, είναι μεγαλύτερη καταστροφή. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Να πω μία φράση. Ασφαλώς χρειάζεται δημοσιονομικό νοικοκύρεμα, αλλά δεν είναι γραμμένο πουθενά ως νόμος της ζωής ότι πρέπει να πληρώνουν οι φτωχοί. Έχουμε μια Ελλάδα που οργιάζει η γραφειοκρατία και η διαφθορά. Και επαναλαμβάνω ότι και η φοροδιαφυγή και η γραφειοκρατία και η διαφθορά είναι πολιτικά τέκνα των κομμάτων που μας κυβερνούν. Κλείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.